Η έκθεση είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια από τον πόλεμο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους βομβαρδισμούς του 1999 που οδήγησαν σε χιλιάδες θύματα και στην καταστροφή και διάλυση της ενιαίας τότε Γιουγκοσλαβίας. Στην διάρκεια των 11 εβδομάδων που διήρκησαν οι βομβαρδισμοί, πραγματοποιήθηκαν 2.300 αεροπορικές επιδρομές με την χρήση 1.130 πολεμικών αεροσκαφών. Εκτόξευσαν συνολικά 420.000 βλήματα, πυράβλους και βόμβες, ενώ χρησιμοποίησαν 37.000 βόμβες διασποράς που προκάλεσαν τις περισσότερες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό με πάνω από 3.000 νεκρούς, πολλοί από αυτούς μικρά παιδιά. Κατά τη διάρκεια εκείνου του βρώμικου πολέμου, με κάθε τρόπο δείξαμε την υποστήριξη και αλληλεγγύη τη δική μας στον γιουγκοσλαβικό λαό. Οι γνήσιες αντιπεριαλιστικές αντιπολεμικές δυνάμεις της χώρας μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Επιτροπή μας, ολόκληρος ο ελληνικός λαός και η νεολαία εξέφραζαν μαζικά τη διαμαρτυρία τους με μαζικές διαδηλώσεις και συναυλίες καλλιτεχνών, κλείνοντας συνεχώς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κλείνοντας τους δρόμους και τα σύνορα, σιδηροδρόμους και αεροδρόμια, καταφέρνοντας να επιβραδύνουμε την προώθηση των εγκλημάτων του ΝΑΤΟ προς την Γιουγκοσλαβία. Ο αγώνας και οι θυσίες που έδωσε ο λαός της Γιουγκοσλαβίας, που αντικειμενικά ήταν άρνηση από την άποψη των στρατηγικών δυνάμεων εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δεν πήγε χαμένη. Βοήθησε τους λαούς της περιοχής να αντλήσουν διδάγματα. Συνέβαλε στην αφύπνιση λαϊκών μαζών που τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν με κάθε τρόπο να ξεγελάσουν οι υπεριαλιστές με τη δήθεν ειρηνική διευθέτηση και ανάπτυξη που θα έφερνε η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού. Γκρεμίστηκαν όλες οι θεωρίες που περιδίθεν τέλος της ιστορίας. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα της αλληλεγγύης και της πάλης των λαών ενάντια στην βαρβαρότητα, ενάντια στην εκμετάλλευση, ενάντια στους νέους πολεμικούς σχεδιασμούς που έχουν ως πρόσχημα την διαφύλαξη δήθεν της ειρήνης και της δημοκρατίας. Να κρατήσουμε ζωντανή την αλληλεγγύη και συμπαράσταση των λαών, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο των λαών. Η Επιτροπή για τη Διεθνή Ήθεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης ενώνει τη φωνή της με τη φωνή των κοινωνικά ευαίσθητων και μαχόμενων καλλιτεχνών, γιατί σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο να εκφραστεί η αντίθεση του λαού μας, όλων των λαών του πλανήτη, ενάντια στη βαρβαρότητα και τις κτηνοδίες που διαπράττει ο υπεριαλισμός παντού στον κόσμο. Στην πολύπαθη Παλαιστίνη με την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, στην Ουκρανία με την αδερφοκτόνα αλληλοσφαγή των Ουκρανών και Ρώσων, εργαζόμενων και όπου αλλού. Όλη την περίοδο μετά το 1990, είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, το επίσημο κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στις εγκληματικές νατοικές στρατιωτικές επιχειρήσεις για να διασφαλίσει το ειρηνικό μας μέλλον. Επί της ουσίας όμως, για να εξασφαλίσει τη διεκδίκηση από το ελληνικό κεφάλαιο μεγαλύτερου μερηδίου από την κλοπή των λαών. Τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούν και τώρα για την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, στην Ερυθρά Θάλασσα και όπου αλλού. Γι' αυτό καλούμε τον λαό να προβληματιστεί. Συμβάλλει μήπως στην ειρήνη η μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται στόχος αντίπαλων υπεριαλιστικών δυνάμεων? Συμβάλλει μήπως την ειρήνη η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού στο ουκρανικό μέτωπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στις δεκάδες αποστολές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον άλλων λαών, ή μήπως εμπλέκει ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στους κινδύνους ενός γενικευμένου πολέμου με θύματα τους λαούς, ανάμεσα στους οποίους και ο δικός μας λαός?
Οι ίδιες οι εξελίξεις φανερώνουν ότι η ολοένα βαθύτερη ελληνική εμπλοκή δεν έχει καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της Ελλάδας όπως ισχυρίζεται. Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η λαϊκή απέτηση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποσύρει άμεσα τη στήριξή της στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Να κλείσουν οι αμερικανοανατολικές βάσεις και οι υποδομές, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες από την επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, από την Ανατολική Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό, να έχουν πίσω η Πάτριο από τη Σαουδική Αραβία. Να επιστρέψουν στην πατρίδα μας όλα τα στρατιωτικά τμήματα που συμμετέχουν σε υπερελιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Γιατί τα παιδιά του λαού μας δεν πρέπει να θυσιαστούν για τα συμφέροντα ούτε της ελληνικής, ούτε και όποιας άλλης αστικής τάξης. Να σταματήσει άμεσα η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Είμαστε αισιόδοξοι. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στους υπεριαλιστές, στους έλλειμους λαούς στα πολεμικά σφαγεία. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας που αντιστοιχεί και στα συμφέροντα του λαού. Ευχαριστούμε τους φίλους και συναγωνιστές μας από τη ΦΑΙΡΑ για την πολύτιμη συνεργασία τους. Όλους τους δημιουργούς που ευγενικά προσφέραν τα έργα τους για να στηθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας.